Όλα ξεκινάνε στο γυμνάσιο. Εκεί που αρχίζει να λαχταράς, να σκέφτεσαι, να ονειρεύεσαι, να ζωγραφίζεις, να κολλάς αυτοκόλλητα, να βλέπεις, να ψάχνεις και βάζεις στο πρόγραμμα την πρώτη σου μοτοσυκλέτα για μερικά χρόνια αργότερα. CB125R της οικογένειας. Και επιτέλους έρχεται το Λύκειο. Τότε που αποκτάς την πρώτη σου μοτοσυκλέτα, αλλά αρχίζεις να ονειρεύεσαι την επόμενη. Ποια είναι η επόμενη? Α2 κατηγορία, CB300R. Μονοκύλιδρο μεν, αλλά ολόιδιο με τα μεγάλα. Της οικογένειας κι αυτό. Και μετά το Λύκειο φυσικά, τι είναι? Το Πανεπιστήμιο. Εκεί που όλα είναι διαφορετικά. Είναι πιο πλούσια, πιο μεγάλα, πιο φαντασμαγορικά. Honda CB1000R. Να δούμε λοιπόν πώς ξεκίνησε η ιστορία. Ουσιαστικά ξεκινάει μερικά χρόνια πριν, όταν στις εκθέσεις εμφανίστηκε δίπλα στο CB1000R της εποχής τότε που θα έβγαινε καινούριο το 2015, ένα άλλο μοντέλο, έτσι λίγο διαφορετικό, λίγο πιο προσεγμένο, που έγραφε νέο Sports Café. Θεώρησαν λοιπόν ότι είναι ένα από αυτά τα μοντέλα που δείχνουν σε εκθέσεις για να δείξουν μια άλλη άποψη. Ωστόσο, ήταν τέτοιο το ενδιαφέρον του κόσμου και η ανταπόκριση που όλοι ρώταγαν για αυτό, για το νέο Sports Café και όχι για τα άλλα μοντέλα. Οπότε σκέφτηκε η Honda μήπως να το βγάλουν στην παραγωγή και αυτό έκανε και πολύ καλά έπραξε. Εδώ είμαστε λοιπόν, Honda CB1000R, νέο Sports Café. Το νέο είναι νέο, το Sports είναι γιατί έχει sport διάθεση και το καφέ είναι γιατί είναι ουσιαστικά ένα café racer. Τι έκανε λοιπόν? Πήγε σε έναν Ιταλό σχεδιαστή και του λέει: να σου πω, δεν βοηθάς λίγο εδώ να φανεί να γίνει λίγο πιο όχι συντηρητικό, έτσι όπως ξέρετε εσείς οι Ιταλοί. Και ό του θαύματος δημιουργήθηκε μια μοτοσυκλέτα που λίγο θυμίζει CB1000R. Διότι όπως και να έχει, έχουν ένα έτσι συντηρητικό look. Όχι πια. Από όπου και αν τη δεις, φαίνεται προσεγμένη στη λεπτομέρεια. Και είναι. Κάθε κομματάκι είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να συνεργάζεται οπτικά με όλα τα υπόλοιπα μέρη και να δίνει ένα αποτέλεσμα που από μακριά λες πω πω μια ωραία μοτοσυκλέτα, ποιος να την έχει φτιάξει. Και όμως είναι μια μοτοσυκλέτα παραγωγής. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της είναι ότι έχει ελάχιστα πλαστικά μέρη. Κάτι ασυνήθιστο για την εποχή όπου το πλαστικό έρχεται να αντικαταστήσει τα μεταλλικά μέρη, κυρίως για λόγους βάρους. Εδώ έχει συμβεί το αντίθετο, για λόγους αισθητικής, όπου μπορούσε να μπει μέταλλο και δει αλουμίνιο επεξεργασμένο και ζωγραφισμένο. Έχει γίνει. Το μεγαλύτερο πλαστικό κομμάτι πάνω στη μοτοσυκλέτα είναι το φτερό της. Από εκεί και πέρα οι παρεμβάσεις είναι αντίστοιχες και με την ίδια κατεύθυνση. Παράδειγμα, το κλειδί έχει μετακομίσει μπροστά από το ρεζερβουάρ. Το φως έχει ένα στεφάνι από LED, που γενικά τα LED υπάρχουν παντού πλέον. Ανάβουν και στο πίσω μέρος μονίμως, όπως και τα flash ανάβουν μονίμως. Και όταν χρειαστεί να στρίψετε, απλώς αναβοσβήνουν. Το μονόβρατσο ψαλίδι, ενώ είναι κάτι το οποίο δεν το συναντάς συχνά, η Honda ούτε που το αναφέρει στα τεχνικά χαρακτηριστικά. Ωστόσο, είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της μοτοσυκλέτας. Και το ενδιαφέρον είναι ότι χρειάζεται, γιατί με τέτοιο όγκο που έχει εξάτμιση πλέον για να καλύψει τις προδιαγραφές Euro 4, δεν θα είχε που να μπει. Παρότι είναι 4-2 σε μία, καταλήγει σε δύο οπές και όλο αυτό γιατί θα πρέπει να φιλοξενήσει μέσα σε αυτόν τον πολύ μεγάλο όγκο 4 καταλήτες. Euro 4. Ο κινητήρας προέρχεται από μία super bike παλαιότερης εποχής, συγκεκριμένα τη Fireblade 1000 του 2006. Εάν δεν σας το λέγαμε, δεν το καταλαβαίνατε, ούτε εγώ θα το καταλαβαίνα, αλλά έτσι λένε τα χαρτιά. Βέβαια, καμία σχέση δεν έχει με τον κινητήρα εκείνο, τόσο σε επιδόσεις, όσο και σε κατανάλωση και σε γενικότερα χαρακτηριστικά. Παράγει 20 ύπους περισσότερους από τότε, και εκείνη ήταν superbike, αυτό είναι ένα café racer, έχει και περισσότερη ροπή και βέβαια έχει όλο το πακέτο των ηλεκτρονικών. Μαζί με το ηλεκτρονικό γκάζι, τον ψεκασμό, προγράμματα απόδοσης 3, ένα είναι και για βροχή, όπως βλέπετε θα χρειαστεί σήμερα, ένα για full απόδοση, ένα το στάνταρ και ένα το user. Δηλαδή, εάν δεν σ' αρέσει κανένα από τα υπόλοιπα, φτιάχνεις το δικό σου. Προσαρμόζεις το traction, το πώς θα παρεμβαίνει, το φρένο του κινητήρα, που επίσης υπάρχει ρύθμιση για αυτό, και επίσης τον τρόπο με τον οποίο θα αποδίδει τους ύπους του. Από εκεί και πέρα το πακέτο είναι γνώριμο. Φρένα ακτινικά το Kiko, πατάς και αν δεν είχε ABS εκτοξεύεσαι. Τις αναρτήσεις έχει αναλάβει η Sova με ένα ολοκένουργιο μπροστινό σύστημα με τις μισές ρυθμίσεις να βρίσκονται στη μία μπουκάλα και τις άλλες μισές στην άλλη μπουκάλα. Όλα αυτά δένονται με ένα ολοκένουργιο πλαίσιο που παρότι έχει περισσότερα στοιχεία και μεταλλικά μέρη όπως λέγαμε για λόγους αισθητικής, είναι 12 κιλά ελαφρύτερο όλη η μοτοσυκλέτα. Όλα αυτά όμως δεν έχουν καμία σημασία μέχρι να έρθει η ώρα να την οδηγήσεις. Απολαυστική, ευέλικτη
212 κιλά λέει, γεμάτη. Δεν υπάρχουν πουθενά. Ψάχνεις να βρεις, θες ζυγαριά για να το επιβεβαιώσεις. Φρενάρει δαιμονισμένα, επιταχύνει το ίδιο, ανάλογα με τα προγράμματα τα οποία έχουν, ανταποκρίνονται και αλλάζουν πάρα πολύ τα δεδομένα. Και στο τέλος, χαίρεσαι να τη βλέπεις. Κατεβαίνεις από το σπίτι, λες, πάω να ξεκινήσω τη μέρα μου. Α, με τη χαρά. Ναι, τιμή. Τώρα τιμή. Τιμή. Η τιμή είναι σε λογικά πλαίσια, είναι στις 14.500 ευρώ. Οι σπουδές, οι ανώτερες, είναι ακριβές. Πανεπιστήμιο θέλαμε, με τα πτυχιακά, διδακτορικά και όλα αυτά. Εδώ είναι. Νέο sports καφέ. Και νέο και sports και καφέ. Δηλαδή, τι να κάνουμε, τι έχει το πανεπιστήμιο, δεν έχει και sport, ναι, δεν έχει καφενείο. Κυρίως. Και έχει και νέο. Πολλά πράγματα.